Κάτσε να κάνω μια δοκιμή. Μετά πρέπει να ντυθώ έτσι, γιατί δεν θα πάω έτσι. Άλεξε, συγγνώμη τελικά. Έχει πόσο σαν γριά είμαι. Γεια σας! Ο καιρός δεν έχει φτιάξει ακόμα. Τα deadlines δεν έχουν σταματήσει ακόμα. Οπότε γι' αυτό άλλο ένα βίντεο σε έναν εσωτερικό χώρο στην κουζίνα του σπιτιού αυτή τη φορά. Έχω καλεσμένους για το μήνα Μάρτιο. Από εδώ είναι η Έφη. Γεια! Η Έφη μου έφτιαξε το βίντεο με το οποίο νίκησα στην Aegean Airlines. Οπότε της οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ όλοι. Ναι, εγώ βασικά, όχι. Της οφείλουμε, εγώ της οφείλω ευχαριστώ. Και έχω και άλλες δύο κοπέλες φίλες μου που είναι μέσα στο σαλόνι και χαζολογούν. Θα έρθουν να μας φάνε τα φαγητά. Θα έρθουν να μας φάνε. Σήμερα αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε και ήταν η ιδέα της Έφης περισσότερο. Επειδή ξέρεις, εγώ πήγαινα στη σχολή, αυτή καθόταν στο σπίτι, μαγείρευε, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Αποφασίσαμε να επιλέξουμε διάφορα περίεργα προϊόντα από Tesco, Lidl, Sainsbury και Poundland. Βρήκαμε προϊόντα τα οποία είναι λίγο περίεργα και πράγματα που σου έκαναν και σε εντύπωση περισσότερο, γιατί εγώ τα έχω ψηλοσυνηθίσει καθημερινά να τα βλέπω. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αυτή η κάμερα δεν με αγχώνει, αυτή με αγχώνει πιο πολύ. Ωραία, μην την κοιτάς και αυτή. Ξεκινάμε με αυτό εδώ το tomato mix. Tomato tomato, κάπως έτσι το λένε. Είναι τρεις ντοματούλες, τρία είδη ντοματιών. Οι κανονικές, οι κόκκινες. Έχουμε κόκκινη ντομάτα. Νόρμαλ πράγματα. Κίτρινη ντομάτα. Και άγουρη ντομάτα, που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει. Λοιπόν, θα τα δοκιμάσουμε όμως. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ντοματίνια τα κλασικά. Εγώ θα πρέπει να πλύνουμε πρώτα. Δεν ξέρω. Τόσα έχουμε να πλύνουμε. Να, γιατί είναι μια κλασική ντοματένια γεύση. Καλά είναι. Κίτρινη εγώ δεν έχω ξαναδεί. Πρόκειται μια φορά. Ίδια γεύση έχει. Και αφήνουμε το δύσκολο για το τέλος. Είναι και τεράστια. Μήπως να την κόψουμε, ναι. Να το πάμε έτσι και ό,τι γίνει. Έτσι, έτσι, όλο κατεβατώ. Τρώω. Το ίδιο είναι, ναι. Είναι λίγο πιο τέτοιο, αλλά τι είναι το πράγμα. Να δω πως είναι μέσα. Είναι χάλια, είναι. Είναι πράσινο. Μην τα κοιτάς απλά φάκα. Προχωράμε σε κάτι λαχανικά, φρούτα, λαχανικά φυτικά πράγματα από το χώμα που τα καλλιεργούν, το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Έχουμε εδώ ένα το οποίο λέγεται parsnips, τα οποία γράφουν κάπως έτσι. Τώρα αυτό θα τα φάμε, μα όχι ρε, αυτά πρέπει να τα βράσουμε λέει για 10 με 12 λεπτά. Ω, μαλακία. Τι είναι όμως το θέμα? Τι είναι, λαχανικό. Ναι, τι είδους λαχανικό? Κάρωτο ιδέες, σαν κάρωτο το μοιάζει. Και σαν κάρωτο μυρίζει. Α, ναι, μυρίζει σαν κάρωτο. Τα τρώνε λέει και με μέλι. Άιντε. Άντε ρε φίλε. Δεν θα βγεις στην κάμερα, από πίσω θα είσαι. Όχι, δεν ξέρω. Τη φωνή σου θέλουμε μόνο. Και την καλή σου την καρδιά. Πρέπει να κάνει φωνητικές ασκήσεις. Ναι. Και μου φωνάζω. Α, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, τα parsnips, έχεις ιδέα τι είναι? Παιδιά, τώρα θα σας πω. Είναι... κάποια μετάφραση. Είναι λευκά καρότα. Λευκά καρότα. Πρώτη φορά. Λευκά γιατί? Γιατί ξέρεις τι είναι γλυκά. Λευκό. Ναι. Θα το φας και το. Μετά προχωράμε σε ένα ογκίδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από μία βαρύτητα και μία μάζα άγνωσης προέλευσης. Η ονομασία του στο σούπερ μάρκετ ήταν Sweden χωρίς το N. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα γνωρίζουν και θα μας πούνε αυτή τη στιγμή τι είναι. Λέγεται και ρουταμπάγκα. Ρουταμπάγκα. Ή τούρνιπ. Τούρνιπ. Όλα μας λένε κάτι. Κάποια μετάφραση. Τώρα θα τα μάθεις όλα. Πώς χρησιμοποιείτε, το κόβουμε, τι κάνετε? Το κόβουμε σίγουρα, μπορεί να θέλει και ψήσιμο. Και κλείσιμο σίγουρα. Θα το κόψουμε τότε. Είναι ο τρυφερός, δηλαδή ο βλαστός των λαχανικών ή χορταρικών. Ο μίσχος αλλιώς. Ποιον λαχανικών, όλων? Όχι. Ξέρω εγώ τα βλήτα έχουν από κάτω. Όχι, είμαι σίγουρη, τα έχω τσεκάρει. Είναι περίεργο ρε παιδί μου, δηλαδή κυφαρί. Θες την ελληνική μετάφραση? Ναι. Λοιπόν, φαντάσου τον εαυτό σου, πάρα πολύ απλά στο λέω τώρα,
χωρίς μαλλιά. Τι είσαι? Καραφλός. Αλλιώς είναι. Πώς θα λέγαμε με αστείο τρόπο τον φαλακρό ξάδερφο του Bruce Lee? Να μου σκαλούσε. Τελειώνει σε λί. Ακίνε τη σύλλαβο. Ναι. Καλή, παλή, τσαλή, τσουλή, σκουλή, πουλή. Δεν ξέρω. Καραφλός. Γουλί! Μπράβο! Α, γουλί λέγεται γουλί. Αυτό. Και πώς χρησιμοποιείται, τι κάνουμε? Παγιρεύεται κανονικά, λαχανικό είναι. Και αυτό ψήσιμο θέλει. Πόσο επιτρώγεται και ομό. Και ομό τρώγεται όλα αυτά. Ωραία, άρα θα το δοκιμάσω. Όχι, σιγά, όχι, θα το πάω σιγά, θα το βάλεις και θα... κάτω. Πλαγιά. Ό,τι έχει δόντι μόνο κουνιέται έτσι. Οπα, οπα, θα γίνει κάτι. Κράτα, θα ταξά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ονομάζεται Butternut. Δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι κολοκύθα αυτό? Κολοκύθα είναι, είπαμε. Κολοκύθα. Πρέπει να είναι σαν κολοκύθα. Και τι λέει μπάτερς? Αυτό και αυτό θα το κόψουμε. Α, μυρίζει κολοκύθα. Δεν κόψουμε. Να το. Κολοκύθα. Είναι η πορτοκαλί κολοκύθα, η γλυκιά. Ωραία, αυτό πώς μπορούμε να το φάμε? Αυτό τρώγεται πολύ ωραία σε πίτα. Ναι. Άρα να φτιάξουμε και μια πίτα μετά. Ή πολύ ωραία τρώγονται ολόκληρα κομμάτια. Παιδιά, θα κάνουμε ζεδάκια. Με όλα αυτά που έχουν περισσέψει θα κάνουμε ζεδάκια. Αυτό εδώ θα το κόψεις ροδέλες, θα βγάλεις το γύρω, το κόψεις ροδέλες, θα το βάλεις στο φούρνο να ψηθεί και μετά θα βάλεις μέλι και καρύδι από πάνω. Ωραία, μαζί με το λευκό καρότο. Τέλεια. Λύθηκε και αυτό το μυστήριο. Αυτό τώρα. Εγώ θέλω να ανοίξω αυτά. Αυτά δεν μ' αρέσουν πολύ. Εγώ θα δοκιμάσω πάλι. Τα έχω στα μπάρι, οπότε... Να πω κάτι άσχετο, έχουμε Μάρτι, γιατί άλλωστε κινδυνεύουμε πάρα πολύ από το εδώ κάθε μέρα, ξέρεις, αμπηλιακά, ομπρέλες είναι η κατάσταση. Μαράκι. Δεν ξέρω τι λες εσύ, εγώ πρώτες μέρες που θα είχε μια χαρά ήλιο. Λοιπόν, αυτό τέλος πάντων είναι το γουλί, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε πώς κόβεται, δεν ξέρουμε πώς το χρησιμοποιείται, άμα το θέλετε... Μπαλτά, μπαλτά, μπαλτά. Δεν φταίω εγώ. Ένα καλό μαχαίρι. Ρωτήσετε κάποιον άλλον. Παιδιά, έχουν γεύσει μέντα αυτά. Ναι! Είναι σοκολατάκια, πατατάκια. Ναι, είναι σοκολατένια chips. Σοκολατένια πατατάκια. Με μέντα. Για δοκιμάστε. Καλά, εγώ τα θα πάω. I will pass. Μετά θα φάω όλο το κουτί, δεν υπάρχει περίπτωση. Δοκιμάστε. Κοίτα, chips τσοκολάτας. Τσοκολάτα. Ξέρω. Μ' αρέσει η μέντα με τη σοκολάτα, δεν μου κολλάει. Όχι. Αυτός ο συνδυασμός. Καθόλου. Είναι σαν μούχλα είναι, παιδιά, είναι σαν να τρως μούχλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πες ότι θες εσύ, εγώ θα πω όλο το φύτι μετά. Λοιπόν, προχωράμε στο yeast extract. Δεν ξέρουμε τι είναι, μαρμίτ γράφει, μαρμίτε. Είπαμε τι είναι. Yeast είναι η μαγιά. Yeast είναι μύκητες. Η μαγιά. Μύκητες. Και οι μύκητες. Για μαγειρική μιλάμε για μαλλιά. Αν πεις βάζω μύκητα στη μαγειρική μου, δεν νομίζω να τους αρέσει πολύ. Δεν χρησιμοποιείται για φαγητό, παιδιά, αυτό. Δεν τρώγεται. Καταρχάς δεν κουνιέται καν. Θες να τα δοκιμάσουμε? Πας καλά, παιδί μου. Τι? Περιμένω να το ψήσουμε. Δεν ξέρω καν τι. Δεν είναι μελάσα. Γύστη είναι η μαλλιά. Put some might in your bites. Α, με στο ψωμί λέει το βάζεις. Άρα μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Μάλλον θα το έχουμε σαν μελάσα. Μαλάκα είναι απέσιο. Για μελάσα να είναι. Δηλαδή το έβαλα στη γλώσσα μου. Όχι, μολάσα λέγεται. Η μελάσα. Θα σου πω περίμενα, να το βρούμε. Μπιεχ. Να το βρούμε. Μπιεχ. Απαπαπαπα. Πώς θα τρώνε αυτό το πράγμα. Ήου. Ήου. Απέσιο. Yeast extract. Είναι extract από extract από μύκητες. Λες να είναι τα σκατά των μυκητών. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι, εγώ δεν το ξέρω. Θέλετε να δοκιμάσετε? Παιδιά, σας το θέλατε να δοκιμάσετε. Από τις εκφράσεις σου δεν με πείθεις καθόλου. Ούτε δεν είναι πολύ κόσμο. Προχωρούμε στο Hartley's Raspberry Jelly. Κοίτα, αυτό το πήραμε επειδή είναι ένα σακουλάκι το οποίο μπορείς να το κάνεις squeeze. Και είναι γλυκούλε, παιδί μου. Είναι σαν... Αντιστρέσσα. Αντιστρέσσα. I'm sorry, εσύ θα το φας όμως. Οπότε... Είναι φιλοσοφικό το ερώτημα, να το τρως... Για πες! Να το χτυπάς. Το ζουλάς ή το τρως. Αχ, εμένα μου αρέσει. Και σαν ένα τεράστιο ζελεδάκι, είναι
Ζελεδάκι. Όπως το βλέπω και σαν πόλη μου θυμίζει. Κράτα το σίγουρα. Αυτή ο τυχιαζό εδώ και μάστρε φίλε. Έχει γεύση παντόλ σε σιρόπι. Μαλάκα, τι χημικό είναι αυτό. Μ' αρέσει πολύ. Πού τα σκουπιδιωθήκαμε. Κόλλησε πάνω στο φως. Θα έχουμε κόκκινο φως. Θες να δοκιμάσουμε και αυτό που αποφάσισε που η Ελιάζα τους αρέσει. Ω, τοματοχυμός. Θα πιω κι εγώ, αλλά θέλω αλάτι, πιπέρι και... Εννοείται αλάτι, πιπέρι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αγαπημένο προϊόν, το οποίο γράφει κάπως έτσι, μην το ξεχνάμε και το focus. Εγώ πάλι όταν το είδα, έφαγα μια φρίκη και αυτός μου λέει ότι του αρέσει. Δεν είχες ξαναδεί τοματοχυμό? Όχι, πού να... Αυτό το είχα μάθει στις πτήσεις όταν πήγαινα και έχει γίνει πλέον το αγαπημένο. Μοντήλια, κρασί, νερό, πορτοκαλάδες, παίρνω ένα τοματοχυμό με αλατάκι και πιπεράκι, είναι κομπλέ. Θα το δοκιμάσεις, θα δούμε αν θα σ' αρέσει. Και λίγο σέλερι μπορείς να βουτήξεις, να είσαι. Ναι, ναι. Και βάζουν και σόγια νομίζω το μία φορά, spicy σόγια. Μετά βάζεις και λίγο... Την British Airways του πλάι. Και λίγο αλκοόλ. Και λίγο αλκοόλ. Άμα έβαλε βότκα, κάτι Bloody Mary, Bloody Mary. Σερβίρεμε το χυμούλι, παίρνουμε πιπεράκι, παίρνουμε αλατάκι και συνεχίζουμε την προστίκη ουσιών. Αν είναι το αλάτι να μπαίνει μέσα στο ποτήρι, σε παρακαλώ, και όχι το μισό έξω. Α, πέφτει έξω. Όχι, ρε. Απλά το μισό. Τάρι, παιδί μου. Κάτσε, θα τα ανακατέψουμε κιόλας. Θα ξυπνήσουμε με πλυσμένα μάτια. Έβαλα πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Δεν το έχω. Δεν πειράζει, έτσι θα το πιει. Δεν έχω αίσθηση τη πραγματικότητα. Cheers. Cheers. Bottoms up. Δεν κακό αυτό. Τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ματοχυμό σαλάτι πιπέρι. Please δοκιμάστε το. Πάρα πολύ ωραίο. Και στην αρχή το σνόμπαρα, επειδή το μου φαινόταν και εμένα περίεργο. Κοίτα, σε σαλάτα μπορεί να το. Σε σάλτσα από το λένε θα το βάζω. Τώρα έτσι να το πιω. Αφού λοιπόν ανοίξαμε τον κόσμο τη ντομάτα, μπορούμε να τον συνεχίσουμε με αυτή την αλήφη, η οποία είναι σε συσκευασία ο δοντόκρεμας, το πιπέρι για λίγο. Μας πέθανε. Πελτές ντομάτας προφανώς. Κέτσαπ. Ναι, είναι ντοματομύτες. Είναι πικάντικο να μιλώ λίγο. Συσκευασία δοντόκρεμας. Ένα άλλο που σου έκανε εντύπωση είναι ότι έχουν τις σούπες σε συσκευασία γάλακτος. Πραγματικά, δηλαδή είναι τώρα συσκευασία αυτή για σούπα, πείτε μου λίγο. Και δεν είναι μόνο για τις σούπες, έχουν πάρα πολλά έτοιμα φαγητά που απλά τα βάζεις στο κόμμα νοικοκυμάτων για 5 λεπτά. Όταν λέμε έτοιμο, όχι σαν τις πίτσες και τα τυροφτάκια που έχουμε εμείς, αλλά ολόκληρο γεύμα έτοιμο. Κανονικά, ναι. Και το ακόμα χειρότερο που είδα, φέτα ζαμπόν, το οποίο στη μέση έχει κρόκο αυγού. Πόσο βαριέστε να μαγειρέψετε. Πόσο. Μυρίζει σούπα, τώρα βαριέμαι να τη δοκιμάσω. Είναι μία σούπα, κάτσε να τη δείξω. Καρό το είναι, παιδί. Εντάξει, τι είναι, βελουτέ. Έλα να τη δείξουμε λίγο. Έλα, όχι, στο ποτήρι του. Τα πολλά. Ορίστε, έτσι. Λες και έχει πουλί στο χέρι σου. Σε επικίνδυνα δεν τολμάω να πάω ακόμα. Καλά, δεν τα γλιτώσει. Δεν τολμάω, δεν τολμάω. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που βρήκα σε ένα μαγαζί εδώ πιο πάνω. Το είχαμε δοκιμάσει σε ένα άλλο μαγαζί νωρίτερα, μας είχαν κεράσει. Οπότε αποφάσισα να το πάρω, ξέρω ήδη τι γεύση έχει ο βάθος. Α, παίρνω στο ντομάτι. Τι είπαμε γι' αυτό. Είναι... Δεν πρόσεχα. Να βάλεις το βίντεο στην αρχή να το ξαναδείς. Πες μου κομμάτι. Τα γλυκά δεν πολύ αρέσουν. Τι είναι αυτό, μπάντερ κατάσταση, ωραίο είναι. Ναι. Πρέπει να πάρω 5-6 στην Ελλάδα. Έφαγα εδώ τη γουνίτσα μου, έσκασα, όταν το δείπνω για σήμερα. Συνεχίζουμε σε ασφαλείς δρόμους και προχωρούμε. Porridge, oats. Oats τώρα δεν θυμάμαι τι είναι. Βρώμη πρέπει να είναι. Να σου πω, βρώμη δεν τρώνε τα άλογα. Και οι άνθρωποι τρώνε. Αλήθεια. Okay. Water or milk. I would say water. Water. Προτιμώ yes. Water, γιατί το milk να το χρησιμοποιήσουμε σε πιο έτσι επικοδομητικές. Σίγουρα. Όχι δοκιμάζοντας. Δεν ολοκληρώνω τις προτάσεις όλα μιλά. Αλίμον. Μέχρι να βράσει το νερό, να πιούμε λίγο τον ντοματοχυμό. Α, έκανε και ο θα έχεις κάτι να πεις στον κόσμο, τους φίλους που σε βλέπουν αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω στο Γιάννη να προσέχει γιατί είναι πάλι άρρωστος. Καλά, μην την άκρη, το πείτε. Δεν ξέρω, το καλό μου τι θέλω. Δεν προσέχει τώρα, τελευταία καθόλου. Και μετά λέει καμάνα που κυκλοφορά με τα κοντομάνικα. Βρωμάει λίγο. Αν θες δοκίμασέ το, θα πάρω λίγο από εδώ. Δεν
Κοίταξε τη διαφορά θα έχει με πριν. Πάνω το είναι. Και τώρα δυστυχώς ήρθε η ώρα να πάμε στα πιο σκληρά προϊόντα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το black padding, το οποίο το έχουμε κόψει ήδη, διότι το ξαναγυρίσαμε πριν να τελειώσει η μπαταρία. Οπότε δεν μπορώ να το ξαναθέσω. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα λουκάνικο το οποίο είναι φτιαγμένο από αίμα. Είναι idea. Πρώτη φορά το έχω δοκιμάσει στο Δουβλίνο πριν 2 χρόνια, όπου ξέρεις μου το είχαν σερβίρει και πλάκα γιατί το ξαναείπα πριν αυτό. Δεν το είπες ποτέ, ξαναπάμε. Αυτό που λες, μου το σερβίρει στο Δουβλίνο πριν 2 χρόνια και δεν ήξερα τι είναι. Νόμιζα ότι είναι ένα λουκάνικο, αλλά επειδή ήμουν πολύ πεινασμένος, το είδα έτσι μαύρο και λέω ας το φάτω χωρίς να ρωτήσεις γιατί. Και τελικά όταν ρώτησα γιατί είναι μαύρο, μου είπαν ότι είναι φτιαγμένο από αίμα. Ντέμι, θα έρθεις να δοκιμάσεις το black padding. Έρχεται το θύμα, παιδιά, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να δοκιμάσω αίμα. Απλή κλείσει τη μύτη σου και φάτω. Μην το φας όλο. Να μην το μυρίσω καν. Άμα θέλεις να τρομάζεται. Άμα το μυρίσω μπορεί να μην το φάω καν. Μην το μυρίσεις. Είναι κλασική μυρωδιά από λουκάνικα British breakfast. Μπορεί, είναι λουκάνικο χωριάτικο. Είναι αυτό το λίγο. Όχι, μυρίζει η μπρουνίλα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ πικάντικο. Έχουν βάλει το πράγμα μέσα από μυρωδικά και από μπαχαρικά. Είναι παλαιό. Έχει παλεύει. Επειδή έχει πολύ αίμα. Έχει πάρα πολύ πιπέρι. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι έχει γεύση από κρέας. Τώρα από εκεί και πέρα ναι, πρέπει να έχει μπλουτιστεί και με κάτι ακόμα δηλαδή για να γίνει αυτό συμπαγές γιατί σπάει στο χέρι, λες και είναι μπισκότο. Δεν θα δοκιμάσω άλλο. Όχι, στείλ το κάπου λίγο. Πετάμε. Και τώρα δυστυχώς αυτή τη στιγμή που όλοι δεν περιμέναμε. Ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε το traditional παραδοσιακό φαγητό της Σκωτίας που είναι τα λεγόμενα haggis. Τι είναι τα haggis, Άννα? Είναι τα κουγουρούνι νομίζω ότι είναι. Τα haggis είναι... Από αρνί. Από αρνί. Ναι, είναι κάτι αρνί. Oh. Εντόστια. Εντόστια αρνιού. Τα έχει τα συστατικά. Μην τα διαβάσεις. Άχιστο. Έχει σηκώτη γουρουνιού και πνεύμονα αρνιού. Ωραία, κάτι κόψε. Έχω μαγειρίτσα δεν τρώω, κοκορέτσα δεν τρώω. Και αυτό γιατί από το αγελάδα έχει μόνο λίπος. Αλλά γενικά είναι... Λοιπόν, έρχεται το πειραματό ζώο μας που θα δοκιμάσει το haggis. Με τις πιζαμούλες, τα γυαλάκια, το μαλάκι, το βρισκολισμένο και ωραίες μυρωδιές. Καμία αντίδραση. Είναι χαλιά. Χαλιά, αλήθεια. Είναι χαλιά. Παιδιά, δεν τρώει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σου στην ανακάλυψη αυτών των προϊόντων. Ευχαριστούμε που μας κράτησε ζωντανούς και δεν χρειάστηκε να το φάμε και σε αυτό. Θα πάμε να φτάνω στο κρεβάτι μου. Ωραία, καλή επιτυχία. Στην ησυχία μου. Λοιπόν, και τώρα περνάμε στο ευχάριστο κομμάτι του τέλου αυτή τη βραδιά που είναι οι μπύρες. Αλλά δεν γίνεται να συνοδεύσει μπύρες σκέτες. Πρέπει να συνοδεύσει μπύρες σκέτες. Δεν γίνεται να απολαύσει μπύρες σκέτες. Θα τη συνοδεύσει με κάτι πλέον. Και τι είναι καλύτερο από. Λίγο πατατάκια. Μια γιγαντιαία σακούλα στην οποία πιστεύω χωράω εγώ, η Έφη, η Δήμητρα, sleeping bag να κοιμηθούμε κανονικά. Έχει διαφορετική σκέψη. Ο παράδεισος. Ευτυχία. Επιτέλους, μετά από όλα αυτά που τραβήξαμε, τελικά δεν δοκιμάσαμε τίποτα. Ναι, επιτέλους υποβρεβόμαστε με κάτι. Αυτό έχει τυρί και κρεμμύδι. Αυτό έχει μπριζόλα. Και κρεμμύδι πάλι. Roast chicken. Το τόπιο. Ναι. Και γαρίδα κοκτέιλ. Γαρίδα κοκτέιλ. Γαρίδα. Αυτή τη διάλεξε για το όνομά της με το που είδα το όνομα αυτό το Old Speckled Hen. Ήμουνα σίγουρη ότι ήταν σκοτσέζικο, δηλαδή ποιος ονομάζει έτσι μπύρα. Προχωράμε σε μία με όνομα Andy Bracasso, το Castle του Εδιμβούργου, Caledonian Brewery. Παραδοσιακή σκοτσέζικη τοπική, στο Εδιμβούργο παράγεται, οπότε θα την δοκιμάσουμε. Cheers! Πολύ Heineken. Αυτό, ναι, ο Heineken κινήσει full. Λες να το θυμίσουμε το κιόλο. Τι είναι, μη σιγουλιά μπύρα είναι. Δεν θα πάω τίποτα. Λοιπόν, τη δοκιμάσαμε να μοιάζει με
τη χαρά και πάμε στο κάστρο του Εδιμβούργου. Πολύ διαφορετική γεύση. Αυτή είναι η Bishop's Finger. 5,4% αλκοόλ, δυνατά πράγματα. Πολύ πικρή αυτή. Μ' αρέσει. Και προχωράμε στην τελευταία, στην St. Andrews. St. Andrews είναι μια περιοχή κοντά εδώ στο Εδιμβούργο. Αυτή έχει μια γεύση. Νομίζω αυτή μαζί με το κάστρο του Εδιμβούργου μου αρέσουν πιο πολύ. Ναι, ναι, οι άλλες είναι πολύ. Που είναι η Derma Local, μου αρέσει αυτό γιατί είναι πολύ local. Είναι ένα προϊόν που θα βρεις μόνο εδώ, φαντάζομαι. Αυτά ήτανε, έχει γίνει ένας τεράστιος πανικός εδώ μέσα. Για το υπόλοιπο 3 ώρα νομίζω θα συγκυρίζουμε. Σας παρουσιάσαμε το πολυτισμικό σοκ της Εφης από τα περίεργα πράγματα που είδες στα σούπερ μάρκετ. Αυτό δοκιμάσαμε. Τα δοκιμάσαμε. Τα δοκιμάσατε κι εσείς. Και οι φίλες μας μέσα, φίλες μας και φίλες μας μέσα, η Εφη όλο αυτό το διάστημα ετοιμάζει και ένα δικό της βίντεο για όλες τις συμπηρίες στο Εδιμβούργο όλο το Μάρτιο, οπότε κάποια στιγμή θα το δείτε και εσείς αυτό. Μπορεί να γίνουν και 2-3 σπαστά βίντεο γιατί το υλικό είναι άπειρο εδώ πέρα. Backstage από φωτογραφίες, από μουσεία, από εκδρομές, από κατάσταση μες στο σπίτι, από πανικούς, γέλια, κλάματα, όλα μαζί. Και ελπίζω να βρω χρόνο για να ετοιμάσω ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε, να περνάτε καλά και εμείς θα είμαστε εδώ για να φτιάχνουμε τη διάθεσή σας. Και να σας τρώμε το πατατάκι σας. Φιλιά πολλά. Καληνύχτα.